Τι μαφία ρε μαφία. Δεν έχει εξτρέμ ρε. Έχει με τρία δεκάρι. Ο Μάκα αφού τραυματίες. Δεν έχει άλλο. Ο Ενρίκη έφυγε, ο Βιρίνια είναι ανέτοιμος. Ποιο να βάλει άλλο. Ο Ζάλμα είναι μόνο. Ο Πέλκας δεν είναι εξτρέμ. Δεν έχει. Πρόβλημα. Απ' τα άλλα. Το βάλει στο Μάκα να τρέξει το ρήμα, το φάνει η Αρκούδη. Πολύ ντεφορμένο. Όπως και ο Πρίγιοβιτς είναι ντεφορμένο. Για τρία ο Φούλκιν δεν έχει να μαρκάρει ο Μπέλκα σε μεγάλο χώρο. Με ένα μυθικό κάρο πάω. Πόσο μάλλον όπως είναι. Πόσο μαλάκες. Θα στο μάτς. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα για τη διευθυνσία από αυτήν την κόκκινη. Είναι καθαρή κόκκινη κάρτα. Μη σου πω ότι και απευθείας κόκκινη. Γιατί αυτός ο μαλάκας που τρώει την κόκκινη είναι διανοητικός καθυστερημένος. Πάει στο κέντρο του γηπέδου στην πλάγια γραμμή και κάνει δεύτερο φάουλο σε μια εντελώς ακίνδυνη φάση. Και ο διαιτητής τι να κάνει. Είναι μαλάκας ο Άξελ, το οχτάρι του Απόλλωνα, σε ένα μάτι το οποίο. Α, και αυτή είναι κάτω εδώ. Και αυτή είναι κάτω εδώ, οι αγώνες. Δεν υπάρχει τίποτα με αυτό. Ο Μπίζε Χάρτς, ναι, έχει και καλά πόδια. Το βγάλει. Ο Μπίζε Χάρτς, όταν παίζει σε λίγα μέρες, με καλά χαφ από πίσω, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά λόγω ελλείψεως καλών χαφ από πάω, τον έβαζε να κινείται σε πολύ μεγάλους χώρους. Το σώμα του δεν τον βοηθάει για κάτι τέτοιο. Ο ρόλος του είναι κοντά στην περιοχή. Σε 4-4-1-1. Κατάλαβες, ούτε στις γραμμές είναι να τραβιέται. Τι έκανα. Λέω, ο Μελισσανίδης λέω, άμα παίξει ξύλο με τον Μπούγια ένας μένα, θα το γαμίσει λέω ο Μπούγιας τώρα σου. Αυτός λέω, πήγε λέω εκεί πέρα με τους μπράβους και πούλησε μαγιά. Λέω, δεν είναι, το είπα και στον Καραζαφέρι με τον Αλέφατο. Και λέω, Αλέφατο, σε αυτό είναι σωστό, λέει, δεν είναι λέει, σωστό αυτό που είσαι. Ναι. Ναι. Έναν μένα θα σε γαμίσω. Ναι. Είναι κολοτρυπίδα γιατί πήγε με τους μπράβους, εγώ αυτό είπα. Ναι. Έτσι δέρνω το ζαμπίδι εγώ λέω, μαλακίες τώρα. Καλά είσαι. Να βλέπω τον Πάο τώρα εδώ και ετοιμάζουμε για εκπομπή. Θα κατέβω Λάρισα Πάο, θα σε πάρω τηλέφωνο όταν κατέβω να πιούμε καφέ. Άντε, καλά. Μωρή γυναικούλα που στάρω, λέω, το λέω, από που σε βρω μόνος, ένας μένα θα σε καμίσω, του λέω. Και καλά τον είπε. Σου λέει, γιατί είμαι μπράβο. Ο Βαρέλα, στα στιμένα, είναι πιο επικίνδυνος από τον Πρίγιοβιτς. Τον είδε αυτό να πει, τον είδε από τον Πρίγιοβιτς. Είναι ντεφορμέ. Και άμα ξυλά τον ντεφορμέ, είναι θέμα. Το απόλο τι θα βάλει. Πώς θα τα βάλει. Πώς θα τα βάλει. Πες και για την εφημερίδα. Και τι, από την διαβρεμένη εφημερίδα δεν πήρε. Γιατί, πήρε κάρτα Καντουρί. Σε κακή κατάσταση. Ο Καντουρί πήρε κάρτα, γιατί. Για αγώνες. Για την αγωνιά. Αλλά τον έκανε. Το ξανά έκανε. Άρα και ο Μάντος και αυτοί όλοι. Με τον αγώνα, όποιος παίρνει. Όποιος ο Μάντος. Αγώνα είναι. Ο Βαρέλα πόσο δίνει για να βάλει γκολ από στημένο. Ο Πρίγιοβιτς δεν πρόκειται να βάλει. Μόνο η πίσω γραμμή μπορεί να κάνει γκολ σε αυτό το μάτσο. Πόσο δίνει ο Βαρέλα, γιατρέ. Δεφορμέ. Ολυμπιακός 4 center forward και 4 center forward. Σαν να μην έχει center forward. Μπεν, Ασαρικά, Παναθηναϊκός έφυγε ο Μπερκαφάρης. Μόνο Αραούχο είναι. Μόνο Αραούχο. Δηλαδή και εκεί. Ο Απόλλωνας τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει. Να πάρει τον Αλμπάνι να τον βάλει φόρ, να βγάλει τον μαλάκα, τον χοντρό.
Από εδώ και να βάλει ένα χάφι, να πάρει το χιμπά, να πάρει και, το, και τον Άσο. Ο μαλάκας, ο Μάτι. Τι τον κρατάει, τον το κάνει τι. Ένα γαρίκονο με 10 παιδιά. Ένα γαρίκονο με 10 παιδιά. Γιατρέ, το πάθει το μαλλιό Λουτσέσκου. Ένα χρόνο πιο μικρός από μένα, η ίδια μέρα είμαστε. 17 Φεβρουαρίου. Πολύ πιθανό. Μου σου δίνεις το βάθος. Μου σου δίνεις το βάθος. Άντε ρε πρίγιο μητσίκο να την τρίξει, ρε! Βέλ καντουρί, δεν κατουρί. Μασάριο, Μάρτ! Μάρκα, μου σε επιτυχή μου, καστή ουσιαστικά, καθώς... 3 λεπτά, ρε μαλάκα, ο Τσόβιτς είχε κάνει κι όλα γύρω. Τρομερή ευκαιρία, ο Μάρτ κλάσαρε και ήταν έτοιμος να φύγει να πανηγυρίσει. Ακόμη μια φορά το εξαιρετικό πλασέ από τον Ζωβαλό δεν ήταν το χατήρι. Και πάλι από το μάτο. Διπλή αλλαγή τώρα για τον Άσο. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά.